μηδενικές δόσεις για υπερχρεωμένο νοικοκυριό και ταυτόχρονη εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας, αποφάσισε το ειρηνοδικείο Καβάλας δικαιώνοντας δανειολήτρια, η οποία είχε οφειλές ύψους 62.000 ευρώ. Η απόφαση είναι προσωρινή, καθώς ο νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση μηδενικής καταβολής το ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένο ένα εξάμηνο να επανεξετάζει τα εισοδήματα του υπερχρεωμένου και σε περίπτωση θετικής μεταβολής να καθορίσει δόσεις. Το μοναδικό εισόδημα της δανειολήτριας είναι η σύνταξη χειρίας, η οποία ανέρχεται στο ύψος των 420 ευρώ μηνιαίως. Ανήσυχο εξακολουθεί να είναι το κλίμα στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, καθώς το εργοστάσιο δεν λειτουργεί με όλη τη δυναμικότητά του. Κατά πάσα πιθανότητα, αναμένεται να βρεθεί στην Καβάλα η Κατερίνα Λαβρεντιάδου, ιδιοκτήτρια του εργοστασίου, η οποία θα έχει συνάντηση και με το Σωματείο Εργαζομένων, προκειμένου να συζητήσουν για τα τρέχοντα προβλήματα. Το ευχάριστο είναι ότι υπογράφηκε η σύμβαση για ρύθμιση οφειλών και τη μηνιαία κατανάλωση φυσικού αερίου μεταξύ ΔΕΠΑ και βιομηχανία. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων Γιώργου Τσιμενίδη, είναι απαραίτητο το εργοστάσιο να προμηθευτεί και τις υπόλοιπες πρώτες ύλες όπως θιάφη και φωσφορίτες. Συνεχίζεται η επίσκεψη εργασίας των γιατρών του νοσοκομείου της Καβάλας με αφορμή τη μείωση του κονδυλίου των εφημεριών του νοσοκομείου στον προϋπολογισμό του 2012. Ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών Εσύνομου Καβάλας, Ευστάθιος Τσαρίδης, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Ξενοφών Κροκίδης, επισκέφθηκαν την Εισαγγελέα Υπηρεσίας Καβάλας για την κατάθεση υπομνήματος και την ενημέρωση της Εισαγγελίας Καβάλας για το καθεστώς μη ασφαλούς εφημέρευσης που έχει επιβληθεί στη λειτουργία του νοσοκομείου από 1η Μαΐου του 2012. Ήρθαμε να γνωστοποιήσουμε στην κυρία Εισαγγελέα το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με την ασφάλεια της εφημέρευσης του νοσοκομείου της Καβάλας. Θεωρούμε ότι τα κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί για αυτόν τον σκοπό είναι τόσο ανεπαρκή και το καθεστώς εφημέρευσης το οποίο έχει επιβληθεί στο νοσοκομείο της Καβάλας όπως και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας είναι τόσο πλέον ανασφαλές που πλέον υποχρεωνόμαστε να προβούμε και σε τέτοιου είδους κινήσεις. Από τη μια για να διασφαλίσουμε τη ζωή και την ακεραιότητα όλων όσων θα προσέλθουν στην εφημερία του νοσοκομείου, άρα για να διασφαλίσουμε και κάποιες νομικές πλευρές της δικιάς μας παρουσίας και δουλειάς στα πλαίσια της εφημερίας. Γιατρό γενικής ιατρικής, φαρμακοποιό, παιδίατρο και παθολόγο διαθέτει αυτή την εβδομάδα το κοινωνικό ιατρείο φαρμακείου αλληλεγγύης που στεγάζεται στο εργατικό κέντρο της Δράμας. Παράλληλα, το κοινωνικό ιατρείο φαρμακείου αλληλεγγύης συνεργάζεται με εξωτερικούς ιατρούς και εργαστήρια για τη δωρεά και πάλι πρόσβαση από τους ανασφάλιστους πολίτες. Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Παγκαίου διοργανώνει αγώνα ορεινού τρεξίματος στις 13 Μαΐου. Η εκκίνηση θα γίνει στις 11 το πρωί από την τοπική κοινότητα αυλής του Δήμου με ανάβαση προς το όρος Παγκαίο. Ο αγώνας είναι ορεινή διαδρομή 24 χιλιόμετρων μέσα από μονοπάτια και δασικούς δρόμους. Το υψόμετρο που θα κινηθούν οι αθλητές είναι από 150 έως 1650 μέτρα και σημείο τερματισμού θα είναι για αφετηρία. Επίσης θα πραγματοποιηθεί αγώνας ορεινής ποδηλασίας στις 20 Μαΐου με πρόγραμμα ίδιο με αυτό του αγώνα τρεξίματος. 8 δρομολόγια θα πραγματοποιούνται στην πορθμιακή γραμμή Καβάλας Πρίνου Καβάλας και 28 στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου Κεραμωτής κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. Από τον Πρίνο θα γίνονται δρομολόγια στις 7 και 4, στις 10.30, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα και από το λιμάνι της Καβάλας στις 9 το πρωί, στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και 4 και στις 7.30 το απόγευμα. Από τη Θάσου για την Κεραμωτή το πρώτο δρομολόγιο θα γίνεται στις 5 και 45 το πρωί και το τελευταίο στις 8.30 το βράδυ. Από την Κεραμωτή για Θάσου το πρώτο ξεκινά στις 7 το πρωί και το τελευταίο στις 9 και 30 το βράδυ. Τα δρομολόγια εκτελούνται εναλλάξ καθημερινά από τις δύο ναυτιλιακές εταιρείες, Κοινοπραξία και ΑΝΕΘ.